των κτηνοτρόφων. Ανησυχούν πολύ οι κτηνοτρόφοι ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν επιδότηση φέτος, διότι υπάρχει ένα θέμα με τις άδειες χρήσης γης. Ζητείται μια άδεια από το δασαρχείο ουσιαστικά για τα βοσκοτόπια και υπάρχει ένα θέμα ιδιοκτησιακό στην Κρήτη που είναι ιδιαίτερο το καθεστώς. Θα βρεθεί λύση σε αυτό το πράγμα, γιατί αφορά τους περισσότερους κτηνοτρόφους των Χανίων. Να είναι ήσυχοι, θα βρεθεί λύση. Όσον αφορά με την ενίσχυση των επιπραγών που ζητούν συνολικά και οι δήμαρχοι του νομού Χανίων, κύριε Υπουργέ, εκείται αστυνοπόλεκο της Νέας ΚΑΠ. Εξήγησα ότι μαζί με κάποια άλλα μέτρα περιβαλλοντολογικά τα οποία λαμβάνονται ως προς το θέμα του κλαδέματος ελιάς, δεν θα υπάρξει ελαιοπαραγωγός που ενώ έπαιρνε ενδεικτικά λέω 150 ευρώ, να πέσει κάτω από 110 ευρώ. Αλλά όμως αυτή η σύγκληση είναι αναγκαστική, είναι απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν μπορώ να την αλλάξω και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μέχρι το 2020 εκείνο που φροντίζουμε είναι την πιστή εφαρμογή της ΚΑΠ όπως αυτή αποφασίστηκε χωρίς να υπάρχουν αδικίες και από το 2020 και μετά, το 2017 και μετά να συζητήσουμε τη νέα ΚΑΠ που πιστεύω ότι θα διορθώσει κάποιες ατέλειες της ήδη τώρα τρέχουσας νέας ΚΑΠ. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν η έλλειψη προσωπικού που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σε όλη τη χώρα, σε θα λέγαμε νευραλγικές υπηρεσίες, κύριε Υπουργέ. Όπως και εδώ συναντήθηκε το ζήτημα. Και από ό,τι είπατε και εσείς, επιβεβαιώσετε γιατί μια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης και Υπουργείου, προκειμένου να δοθεί κόσμος, να βρεθεί κόσμος μάλιστα, για να γίνει στελέχωσή τους. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει άμεσες προσλήψεις. Αλλά και οι προσλήψεις, αν αρχίσουν να γίνονται, που εμείς έχουμε ζητήσει σαν Υπουργείο γεωτεχνικούς, κτηνιάτρους, τεχνολόγους, έχουμε ζητήσει. Αλλά και ακόμα να μας εγκριθούν, οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι τέτοιες που από τη στιγμή και σήμερα να προκηρύξουν τον διαγωνισμό, η πρόσληψή τους δεν θα γίνει ούτε τον επόμενο χρόνο αυτή την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Άρα, αυτό που φροντίζω τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω είναι με τις ίδιες δυνάμεις που έχουμε ως Υπουργείο να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες έχουμε. Και αυτό θα το κάνουμε. Γι' αυτό ευχαριστώ όλο το προσωπικό του Υπουργείου και της ΔΑΟΚ και τους υπαλλήλους που είναι στις περιφέρειες για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν ώστε η Ελλάδα να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έχουμε ανάγκη. Κύριε Υπουργέ, ακούστηκε ότι ακόμα και αν η ρωσική κυβέρνηση αποφασίσει να άρει το εμπάρκο, ας πούμε για κάποια ελληνικά προϊόντα, για να γίνουν εξαγωγές θα χρειαστεί η έγκριση της Κομισιόν. Ισχύει αυτό? Όχι. Διότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν τίθενται υπό την έγκριση της Κομισιόν. Όταν αποφασιστούν σε ελληνορωσικές εταιρείες να υπάρξουν να στείλουν επεξεργασμένα προϊόντα πάνω σε οποιαδήποτε χώρα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της χώρας εισαγωγής, όπως και της χώρας εξαγωγής, δεν νομίζω ότι μπαίνουν θέματα προσκομμάτων από την Κομισιόν. Αυτό που ετέθη ως λύση των νοπών προϊόντων στην ρωσική αγορά είναι ότι ελληνορωσικές εταιρείες μπορούν σε σύμπραξη να προχωρήσουν στην εξαγωγή τυποποιημένων προϊόντων ή σε χίδιν που θα τυποποιηθούν στην Ρωσία. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, για το φράγμα του Ταυρονίτη, του Σιπρονιώτη, που αναφέρθηκε μέσα το έθεσε ο Δήμαρχος Πλατανιά. Υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει αυτό το... Θα το εντάξω οπωσδήποτε στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, στο νέο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής, διότι τώρα το παλαιό έχει τελειώσει. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι περιμένω την τιμολόγηση του νερού, κάτι το οποίο αν δεν γίνει δεν μπορώ να κάνω επιλέξιμα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με αρδεύσεις και υδρεύσεις.